Μπορμπόκης. Βλάχος, ο αρχηγός της ΑΕΠ. Κωστένογλου. Μανολάς. Σαβέρσκι. Ο Ντέμις Νικολαίδης. Δεξιάς τον Σαβέρσκι. Κωστένογλου. Φάουλ στον Κωστή, στο οποίο υποπίπτει μια πολύ σέντρα, κόβει ο Χάτζιτς, γυρίζει στον Μπορμπόκη, Μπορμπόκη στο Μανολά, Μανολά Σαβέρσκι, δεξιά στον Κωστή, αυτός τον Μπορμπόκη, προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Κωστή, να κάνει το έχει τον αδείο, δεν περνάει, κόβουν οι Σλοβαίνοι, ο Μανολάς κάνει κάτι από αυτά τα οποία δεν κάνει συνήθως, μια αρκετά περίτεχνη ενέργεια για να γυρίσει την μπάλα, ο Μπατίστα κερδίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, δίνει δεξιά για τον τον Μαλαδένη προς τον... Εκεί γίνεται ένα φάουλ, δεν το καταλογίζει ο Γερμανός διδύει, φάουλ. Και αυτό μάλιστα είναι και κάρτα, βεβαίως. Η κάρτα είναι για κάποιο γκολ, να απειλήσουν έστω την εστία της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής καμία φορά δεν απειλήθηκε από τους Σλοβαίνους η εστία της, των γηπεδούχων, της... Μπατίστα γυρίζει την μπάλα, δεν προλαβαίνει ο Κωστής εκεί, ξανά Μπατίστα, ξανά σέντρα, νέα κεφαλιά των αγώνων του κυπέλλου κυπελούχων Ευρώπης. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, αλλά όχι όμως ότι ήταν και πάρα πολύ εύκολη η πρόκρισή της. Των ελληνικών ομάδων είναι η μοναδική μας εκπρόσωπο στην Ευρώπη, η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη και στην οποία υποκλίνεται αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Γεραία Ήπειρος. Σαβέρσκι. Μια βαθιά παλιά που δεν περνάει. Σέντρα αυτός. Δεν άφησε για τον Κωστή την μπάλα, πήγαινε ο Λουκούμης στη κεφάλι του. Οι προσπάθειες του Κωστή δεν έχουν αποτέλεσμα. Το γήπεδο γλιστρά, είδατε πως ο Πέικοβιτς, ο τερματοφύλακας της Ολύμπια, παραλίγο να πέσει και να χάσει και την μπάλα, ενώ κοντά του βρισκόταν ο Κωστής. Χάνονται την μπάλα οι Σλοβαίνοι τώρα. Μπορμπόκης, Συρτή Σέντρα. Μπατίστα δεν κάνει καλό κοντρό, χάνει την μπάλα, δεν ήταν καλή και η πάσα. Μαλαδένη στον Σαβέρσκι. Κωστής Σαβέρσκι. Ετοιμάζεται να κάνει συρτή πάσα τελικά προς τον Κωστή. Δεν αντιμετώπισε την Χέμλον, μια ομάδα την οποία δεν ήξερε κανένας. Χάτζιτς. Η Ολύμπια δεν έχει να επιδείξει και τίποτα ιδιαίτερο. Η ευρωπαϊκή παρουσία της στα 85 χρόνια ιστορίας της ομάδας αυτής είναι η 8η φορά που παρουσιάζεται, που εμφανίζεται στην Ευρώπη. Με την ΑΕΚ έρχεται
να συναντηθεί για πρώτη φορά φέτος. Ενώ για να προκριθεί στο Κυπαρχία Σέντρα πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Μαναδέν δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την μπάλα, μία ένα πολύ ωραίο σουτ δυνατό του Μπατίστα, καταλήγει όμως η μπάλα out. Α, εδώ αυτή μία από τις πολύ καλές ευκαιρίες την οποία έχασε ο Κωστής, μόνος του στην περιοχή βιάστηκε. Με τον Κετσπάγια δεν περνάει, κόβουν οι Σλοβαίνοι. Μια βαθιά βαλιά βγαίνει πολύ μακριά σαν μπακότερμα όπως λέγαμε παλιά ο Ατματζίδης και στέλνει την μπάλα πλάγια. Δεν ήταν καλή η βαλιά, κόπηκα και η βαλιά αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιμη από τους Σλοβαίνους. Έκοψε ο Μαλαδένης, γύρισε στον Ατματζίδη. Έχουμε διανύσει 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα στο 60 λεπτό του αγώνα. Ο Σαβέφσκι είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Είναι αρκετά μέτρα μακριά από την εστία. Δυνατό το σουτ, λίγα μέτρα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Πέικοβιτς. Περνάει και αυτή η φάση χωρίς να υπάρξει τίποτα θετικό για την ΑΕΚ, τίποτε αρνητικό για την Ολύμπια. Ένα παιχνίδι με... Δεν περνάει, κόβει ο Άντροβιτς, μπερδεύονται και οι Σλοβαίνοι, λάθος από τον Άντροβιτς, πολύ ωραίο σούτ από τον Σαβέσια, αποκρούει ο Πέικοβιτς, η μπάλα καταλήγει κόρνερ, μια δύσκολη στιγμή, μια από τις ελάχιστες δύσκολες στιγμές που πέρασε η ομάδα της Ολύμπια στο δεύτερο ημίχρονο. Out το δίνει ο διδύτης. Τώρα λίγο να κάνουν το λάθος εδώ οι Σλοβαίνοι. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Μαλαδένης. Άνας και προκρίθηκε πανηγυρικά για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 8 του κυπέλου κυπελούχων. Μετά τη δράση, αναμονή για τους παίκτες της ΑΕΚ που περιμένουν πλέον την 11η Δεκεμβρίου ημερομηνία. Και ότι μπάλαμε νωρίς τα δύο γκολ, μας έδωσαν το δικαίωμα να επαναπαυθούμε κάπως σε αυτό το σκορ για αρκετά μεγάλο διάστημα το αγώνα. Πιστεύω ότι ευχαριστήσαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και ανάλογα το ποιος θα είναι ο αντίπαλος και τι πιθανότητες θα έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο. We got 6 goals, 2 in Ljubljana, for which the guilty is our. Δεχτήκαμε συνολικά 6 goal, 2 στη Ljubljana, από τα οποία είναι δική μας η ενοχή, δικό μας το σφάλμα. It's a pity that we didn't give just one goal for... Διακοπές Σκανδιναβία επιθυμεί να κάνει η ΑΕΚ το Μάρτιο. Δικέφαλος θέλει για αντίπαλό του τη σουηδική ΑΕΚ Στοκχόλμης ή την νορβηγική Μπραν, προκειμένου φυσικά να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στους 8 του κυπέλου κυπελούχων. Η επόμενη μέρα της πρόκρισης της ΑΕΚ στην οκτάδα του κυπέλου κυπελούχων μετά το 4-0 του δεύτερου αγώνα με την Ολύμπια Λιμπιάνα έφερε το δικέφαλο να βλέπει προς Σκανδιναβία για την προημιτελική φάση του θεσμού. Η ΑΕΚ Στοκχόλμης και η Μπραν Νορβηγίας είναι οι ομάδες που θέλουν πιο πολύ στη Νέα Φιλαδέλφια, αφού Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Παρί, Σεν Ζερμέν, Φιωρεντίνα και Μπενφίκα είναι σαφώς δυσκολότεροι αντίπαλοι. Ανάλογα το ποιος θα είναι ο αντίπαλος και τι πιθανότητες θα έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο. Έναν 0 και προκρίθηκε στους 8 του κυπέλου κυπελούχων. Στην επόμενη φάση του θεσμού πέρασε και η Λίβερπουλ που νίκησε με 6-3 την Ελβετική Σιόν. Σοβαρή, πειθαρχημένη και χωρίς να υποτιμήσει τον αντίπαλό της, η ΑΕΚ προχώρησε με θρίαμβο 4-0 επί της Ολύμπιας στους 8 του κυπέλου κυπελούχων. Μετά το εύστοχο πέναλτι του Σαβέφσκι στο 4, ο Ντανιέλ Μπατίστα σφράγισε ουσιαστικά το εισιτήριο της πρόκρισης με το δεύτερο γκολ του δικεφάλου στο 20 λεπτό. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ έκανε συντήρηση δυνάμεων, πετυχαίνοντας άλλα δύο τέρματα με τον Μαλαδέν στο 80 και τον Κωστή στο 85 λεπτό και πλέον σκέφτεται την κλήρωση της 11ης Δεκεμβρίου και τον αντίπαλό της τον Μάρτιο. Μπορεί να είναι και η Λίβερπουλ.